Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και μπαίνουμε και στην τελική φάση της. Κύριε Κοτάκη, κάτι θέλατε να ρωτήσετε? Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Χρυσοβελώνη, αν θα εφαρμόσετε το μνημόνιο και θα κάνετε απολύσεις στις ένοπλες δυνάμεις, διότι το μνημόνιο προβλέπει μείωση των αμυντικών δαπανών 2% του ΑΕΠ και η φράση συγκεκριμένη, κυρία Χρυσοβελώνη, είναι μείωση των συμβάσεων απασχολουμένων. Mm-hmm. Θα κάνετε απολύσεις λοιπόν στις ένοπλες δυνάμεις? Νομίζω ότι το έχει πει κατά επανάληψη ο πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων, ότι απολύσεις στις ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να γίνουν. Πώς το βάλατε υπογραφή αυτό λοιπόν? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει δυνατότητα και κάποια μέτρα τα οποία έχουν προβλέπονται μέσα στη συμφωνία και είναι δύσκολα, στην πορεία να μπορέσουν να αντικατασταθούν. Σε αυτό όμως ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι κάθετα αρνητικός. Ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία απόλυση της ένοπλης δυνάμεις. Και εγώ υπενθυμίζω, κρατήστε το κύριε Παπαδημούλη, αφού κλείσει ο κύκλος των κομμάτων, το ερώτημα του Λουκά, το οποίο δεν έχει απαντηθεί, αν δηλαδή αποτύχει η πρώτη αξιολόγηση και οι δανειστές απαιτήσουν νέα μέτρα, μειώσεις μισθών και συντάξεων, τι θα κάνετε στην περίπτωση αυτή? Τώρα πάμε στον κύριο Καρά, που κάνει τον ντεμπούτο του στη Βουλή, όπως και η Ένωση Κεντρών. Ακριβώς. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Καρά, πρώτον τι νέο φιλοδοξείτε να φέρετε στην πολιτική μας ζωή και στο Κοινοβούλιο? Και δεύτερον, επειδή ακούγοντας τον πρόεδρό σας στις συνεντεύξεις του, τον κύριο Λεβέντη, καταλαβαίνω ότι έχετε μια ανοιχτή διάθεση συνεργασίας, αν είστε διατεθειμένοι να στηρίξετε έστω και δια της ανοχής της κοινοβουλευτικής, γιατί άκουσα τον Βασίλη Λεβέντη να λέει ότι δεν ζητά να μετάσχει στην κυβέρνηση, να στηρίξετε κάποια από τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνει. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία σύντομη τοποθέτηση της ιδεολογίας του κόμματος. Παρακαλώ. Από την ονομασία και μόνο, εντάσσεται στο χώρο του κέντρου. Εκπροσωπεί το Μέσο Έλληνα. Έχει για πρώτη φορά κοινοβουλευτική παρουσία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σε αυτή τη διαδρομή να δώσουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας. Προεκλογικά ο πρόεδρος ο Βασίλης Λεβέντης είχε τοποθετηθεί. Και είχε πει τούτο, ότι υπάρχουν τα λεγόμενα εννέα σημεία του κόμματος, τα οποία είναι ανοιχτά και θα μπορούσαν να συζητηθούν με οποιονδήποτε μετά τις εκλογές για να τεθεί ένα ελάχιστο κοινό πρόγραμμα συνεννόησης. Οι εξελίξεις όμως μας υπερκέρασαν. Εδόθη το πρωί η διερευνητική εντολή στον κύριο Τσίπρα, ορκίστηκε. Φαίνεται ότι σχηματίζεται κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Οπότε υπό την έννοια αυτή δεν μας παρέχεται δυστυχώς η δυνατότητα να συζητήσουμε πάνω στα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε το ελάχιστο πρόγραμμα. Ενδεικτικά θα μου επιτρέψετε να πω δύο από αυτά. Παρακαλώ. Έχουμε θέση στο ζήτημα των διπλών, τριπλών συντάξεων. Είναι ένα μεγάλο νούμερο στην Ελλάδα το οποίο ταλανίζει το ασφαλιστικό σύστημα, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλές συντάξεις χωρίς να έχουν αντίστοιχα ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι λογικό δηλαδή να έχουμε πολλές συντάξεις. Για αυτούς που έχουν ασφαλιστικές εισφορές. Για αυτούς δεν έχουμε θέμα. Δεν το έχετε θέμα. Διευκρινίσει. Δεν έχουμε θέμα, κύριε. Γιατί 330.000 χωρίς ασφαλιστικές εισφορές είναι λίγο πολύ, μάλλον αυτό. Ναι, που λέτε. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ στο νούμερο αυτή. Επειδή τη στιγμή το λέει ο κύριος Λεβέντης. Έχετε δίκιο. Απλώς λέμε ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ελεγχθεί. Έφερα λοιπόν ένα παράδειγμα στο θέμα αυτό, το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει μία σύγκληση. Δυστυχώς δεν υπάρχει σύγκληση, δεν υπάρχει καν κάποια επαφή με την κυβέρνηση που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή. Η Ένωση Κεντρών θεωρεί ότι το μνημόνιο αυτό το οποίο ψηφίστηκε, έστω και με ευρύτατη συνένεση, είναι πολύ βαρύ για την ελληνική κοινωνία και για τον ελληνικό λαό γενικά. Στο πρόγραμμά μας είχαμε πει ότι θα επιδιώξουμε μέτρα μεταρρυθμιστικά, αν μπορούμε να μας δοθεί η ευκαιρία, ούτως ώστε να υπάρξει τελικά παραγωγή. Θεωρούμε ότι το μνημόνιο αυτό καθεαυτό όπως έχει ψηφιστεί δεν περιέχει αναπτυξιακά μέτρα. Ακόμα πιστεύουμε ότι τα λεγόμενα ισοδύναμα δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να υπάρξουν τουλάχιστον στο σύντομο χρόνο του διμήνου-τριμήνου που πρέπει να υπάρξουν οι επόμενες αξιολογήσεις. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Είμαστε ανοιχτοί πράγματι σε οποιαδήποτε συζήτηση αλλά και θετική λύση που μπορεί να δοθεί, ούτως ώστε να δώσουμε μία ψήφο ανοχής αν υπάρξει ανάγκη, αλλά με κριτικό πνεύμα. Όχι ομαδών,
Δεν υπάρχει η δυνατότητα ομαδών ή ένωση. Δεν υπάρχει κάρτα μπιάνγκα, λευκή κάρτα, λευκή επιταγή. Αυτό που είπα, κύριε Χατζηνικολάου, ομαδών δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε κανέναν. Διότι έχουμε κατά περίπτωση συζήτηση. Και εφόσον μπορούμε να το εντάξουμε στα ήδη προγράμματα τα οποία έχει η Ένωση Κεντρών. Ακούω λοιπόν και διαπιστώνουμε ότι έρχεται μια κυβέρνηση με 155 βουλευτές αυτή τη στιγμή, απαρτιζόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο κόμμα και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό οφείλω να πω ότι με προβληματίζει πάρα πολύ, όπως προβληματίζει και τον πρόεδρο και το κόμμα γενικότερα, για τη βιωσιμότητα αυτής της κυβέρνησης. Οι 155, άκουσα λέτε και την κυρία. Λέτε ότι είναι ασθενής κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Φοβούμαι, ναι, και μπορώ να το αιτιολογήσω, αν θέλετε. Ακούγοντας και τη κυρία Χρυσοβελόνη, η οποία τοποθετήθηκε μιλώντας σε κόκκινες γραμμές. Αυτές οι κόκκινες γραμμές, λοιπόν, εάν εκδηλωθούν. Αν εκδηλωθούν. Εκδηλώθηκαν ήδη. Εκδηλώθηκαν. Εκδηλωθούν στην πράξη, κυρία Χρυσοβελόνη, υπό την έννοια ότι όταν φτάσουμε στο σημείο της συμφωνίας ή της ψήφου. Λοιπόν, αυτές οι κόκκινες γραμμές εξακολουθούν να μας ανησυχούν και να μας προβληματίζουν. Να μην σας ανησυχούν. Άκουσα τον κύριο Παπαδημούλη με πολύ σεβασμό, όπως και την κυρία Χρυσοβελώνη, να μιλάνε για μεταρρυθμίσεις. Αλλά οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι το μνημόνιο αυτό καθεαυτό. Δεν βλέπουμε κάποια βελτίωση η οποία μπορεί να υπάρξει με την έννοια αυτή. Και γι' αυτό ανησυχούμε επιπλέον, διότι η θέση, και θα τελειώσω, δεν θα θελήσω να καταχραστώ περισσότερο το χρόνο, η θέση της Ενώσεως Κεντρών είναι μία. Η χώρα δεν έχει παραγωγή. Η χώρα δεν παράγει. Η χώρα δεν μπορεί να κινητοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Για να εγκαταλείψουμε το μνημόνιο, για να φύγουμε από το μνημόνιο, να φιλορροήσει, να λήξει έστω στην προθεσμία την οποία έχει τοποθετηθεί μετά τριετία, θα πρέπει να έχει αντικαταστήσει τον χρηματοδότηση που κάνουν οι δανειστές προς την Ελλάδα, διότι καλός ή κακός χρηματοδοτούν το δημόσιο τομέα αυτή τη στιγμή. Δεν κάνουν τίποτα άλλο, συντηρείται ο δημόσιος τομέας για να εξακολουθεί να υπάρχει και μια μορφή μεγάλη έντονη κρατισμού. Αυτό λοιπόν το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ προημίου μέσα στο χρονικό ορίζοντα, κύριε Χατζηνικολάου, της τριετίας, να υπάρξει δυνατότητα παραγωγής στη χώρα. Φοβούμεθα και αυτό ότι δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα. Μιλάνε όλοι για επενδύσεις, μιλάνε όλοι από εσωτερικό-εξωτερικό ότι θα έρθει βοήθεια, αλλά θα πω ένα. Σε χώρα που δεν υπάρχει αποταμίευση, οι τράπεζες είναι κλειστές. Σε χώρα που δεν υπάρχει αποταμίευση, δεν μπορεί να ξεκινήσει να επανεκκινήσει η οικονομία, διότι δεν έχει εισόδημα. Νομίζω, αφού λοιπόν, τα φοβάστε όλα αυτά, γιατί θέλετε πιο ισχυρή κυβέρνηση? Να θα τα πούμε αυτό. Άμα για φοβάστε να όλα αυτά έχετε που λέτε, δίκιο. Τότε γιατί δεν θέλετε πιο ισχυρή, ναι, και δεν θέλετε να κινηθείτε σε κατεύθυνση αντιπολιτευτική? Όχι. Θέλετε πιο ισχυρή κυβέρνηση για να εφαρμόσει όλα αυτά που φοβάστε? Περιέχει αυτή τη στιγμή η τοποθέτηση. Καταλαβαίνετε, έχει μια αντίφαση αυτό. Όχι καθόλου, γιατί έχει και αντιπολιτευτικό λόγο. Θυμίζει το στεγνό νερό αυτό. Όχι, δεν το θυμίζει καθόλου. Ίσως είναι η άποψη η δική σας αυτή. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό το οποίο λέμε είναι, μπορούμε να συνεισφέρουμε θετικά, κριτικά. Όμως πρέπει, για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε, θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις διαπιστώσεις προηγουμένως που είπα. Διότι αν δεν έχουμε αντιμετωπίσει, αν δεν έχουμε καταγράψει τα προβλήματα τα οποία είναι πιθανό να προκύπτουν και προκύπτουν με βεβαιότητα, δεν μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε να έχουμε μια ελάχιστη συνεισφορά. Κύριε Καρά, παρακαλώ. Κινείστε ιδεολογικοπολιτικά στον ίδιο περίπου χώρο που κινείται το ποτάμι, που κινείται το Πασόκ, στον ευρύτερο στο κεντρό χώρο. Θα μπορούσατε να μετάσχετε σε μια συζήτηση για την ενοποίηση του χώρου αυτού? Αυτό θέλω νομίζω. Να πω, κάποτε υπήρχε η Ένωση Κέντρου, κάποτε υπήρχε το μεγάλο Πασόκ. Αυτός ο χώρος δεν πρέπει κάποια στιγμή να ανασυνθέσει τις δυνάμεις του και να αποκτήσει μια έκφραση? Αυτό το οποίο για να έχει και μεγαλύτερη είναι παρέμβαση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον, κύριε Χατζηνικολάου. Οφείλω όμως να πω και κάτι, αν μου επιτρέψετε. Σαν πολιτική δύναμη είμαστε νέοι. Μπορεί η ηλικία μου να μην είναι τόσο νέα, δεν έχει σημασία, αλλά σαν αυτό. Πολιτική δύναμη είμαστε νέοι. Αυτό θα πρέπει να οριμάσει, να έρθει σαν αποτέλεσμα διεργασιών για να το δούμε, και εμείς είμαστε ανοιχτοί για οτιδήποτε. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη, ξεκινήστε παρακαλώ από την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος
ιδίως σε ό,τι αφορά την δική σας προσπάθεια, το τι έφταιξε δηλαδή και δεν πετύχατε ένα καλό αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν μπήκατε ή όχι στη Βουλή. Δηλαδή, εγώ θα σας έκανα την ίδια ερώτηση και αν είχατε πάρει 3,5%. Θα θεωρούσα και πάλι ότι η προσπάθειά σας δεν είχε επιτυχία, διότι δημιούργησε, άμα τη εμφανίσει, την αίσθηση, η λαϊκή ενότητα, ότι... Θα έχει μεγαλύτερη απήχηση, ότι θα έχει μεγαλύτερη οντότητα πολιτική. Ναι. Καταρχήν, σεβόμαστε απόλυτα την Λαϊκή Βούληση. Παρ' όλα αυτά, όμως, η αποτίμησή μας είναι ότι είναι ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα, διότι με το συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων που δημιουργήθηκε, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων ενέκρινε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο έτσι κι αλλιώς ο Αλέξης Τσίπρας, προκυρήσοντας ευνηδιαστικά εκλογές, είχε βάλει στην κρίση του ελληνικού λαού, με το οποίο και άλλα 4 κόμματα είχαν συμφωνήσει και είχαν ψηφίσει στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Και φαίνεται ότι ο ίδιος ο λαός με τα δικά του χέρια έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του για να τη σφίξει ακόμα περισσότερο, τη θηλιά του τρίτου μνημονίου, που η εφαρμογή του θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ βάρβαρη και πολύ επώδυνη για τον ελληνικό λαό. Και το δεύτερο, φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού φαίνεται ότι και με την ψήφο της είπε ότι δεν θεωρεί ότι σήμερα υπάρχει εναλλακτική πρόταση στα μνημόνια. Και το τρίτο το στοιχείο, το αρνητικό κατά τη γνώμη μας, είναι ότι βρέθηκε εκτός Βουλής η Λαϊκή Ενότητα, μία δύναμη η οποία εξέφραζε μία εναλλακτική λύση στα μνημόνια. Στα μνημόνια μέσα στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Μήπως τρομάξατε τον κόσμο μιλώντας τους πολίτες για έξοδο από το ευρώ, ναι, χωρίς να μπορείτε να εξηγήσετε τι θα σημαίνει η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Θα σας πω. Ο ένας ο λόγος το είναι... ταξί που πήγαινε στο νομισματοκοπείο, μήπως αυτό σας οδήγησε εκτός δεν νομίζω ότι ήταν όχι. Αυτό απλά προκάλεσε το ενδιαφέρον. Μήπως κοιτάξτε, έμεινε από το λάστιχο της ζωής της Ευρωβουλίου. Θα σας πω. Εμείς, από ό,τι φαίνεται, είχαμε εγγενές πρόβλημα γιατί ήμασταν κόμμα 25 ημερών. Δεν είναι εύκολο να συγκροτηθείς, να κατέβεις σε εκλογές, να κάνεις τα πάντα. Δεύτερο, υπήρχε αυτό που είπατε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, το αποτιμούσαμε και σήμερα σε μια συλλογική συζήτηση. Επειδή βλέπαμε μια ευρύτερη συμπάθεια των πολιτών, η οποία εκτιμούσε αυτό που είπε και ο κύριος Δήμος πάνω, ότι δώσαμε ένα θετικό πολιτικό παράδειγμα πολιτικής συνέπειας, πολιτικής αξιοπιστίας, πολιτικής φερεγγιότητας, πολιτικής ανιδιοτέλειας, διότι βάλαμε πάνω από υπουργικές και βουλευτικές καρέκλες, τις οποίες είχαμε και ήταν σίγουρος ότι θα τις ξανάχαμε αν ψηφίζαμε το τρίτο μνημόνιο. Βάλαμε λοιπόν πάνω από αυτά, βάλαμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, τα ιδανικά μας και κυρίως τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, τις προγραμματικές απέναντι στον ελληνικό λαό. Υπήρχε μια ευρύτερη συμπάθεια, μας θεωρούσαν έντιμους, συνεπείς πολιτικούς. Νομίζαμε κι εμείς, όπως κι εσείς και πολλοί άλλοι, ότι αυτό θα εκφραστεί και σε ψήφο. Δεν ήταν έτσι όμως. Αυτό. Δεύτερο τώρα, όσο αφορά και εμάς. Διότι δεν φταίει πάντα ο αντίπαλος, ο πολιτικός σου, ούτε οι επιθέσεις τις οποίες δεχτήκαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για αυτό που είμαστε και την πολιτική μας, ή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που βρήκε τον καινούργιο εχθρό. Πρώτα είχε το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα βρήκε τη Λαϊκή Ενότητα. Αυτό είναι μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά έχει να κάνει με εμάς. Δεν μπορέσαμε τα κυρίαρχα διλήμματα να τα αντιμετωπίσουμε, ότι δηλαδή πρέπει να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στον Πρωθυπουργό, ή ότι είναι ισοπαλία τα δύο κόμματα και ότι κινδυνεύει να επανέλθει ο Μεϊμαράκης και το παλιό πολιτικό κατεστημένο και ψηφίστε το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ να μην έρθουν. Αυτό δεν μπορέσαμε εμείς να το αποδομήσουμε, λέγοντας ότι το βασικό είναι το μνημόνιο, ότι έχουν συμφωνήσει όλοι και αυτό θα είναι το πρόγραμμα των εκλογών. Και δεύτερο, δεν πείσαμε για την ρεαλιστικότητα και το χειροπιαστό και το φερέγγιο και το αξιόπιστο και το πολύ συγκεκριμένο της εναλλακτικής μας πρότασης απέναντι στα μνημόνια. Ότι δηλαδή εμείς επιμένουμε να καταργηθούν τα μνημόνια γιατί είναι φτωχοποίηση για το λαό, καταστροφή για τη χώρα. Επιμένουμε να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Επιμένουμε στη θέση τους να εφαρμοστεί ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να ξαναβάλει μπροστά την οικονομία και την κοινωνία, και ότι επειδή αυτά, όπως αποδείχτηκε από τις 7 μήνες διαπραγματεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν τα αποδέχεται η Ευρωζώνη, ότι είμαστε αποφασισμένοι και έξοδο από την Ευρωζώνη και εθνικό νόμισμα σαν εργαλείο και όχι αυτό σκοπό για να κάνουμε τη δουλειά μας. Εκεί είναι δικές μας αδυναμίες. Από εκεί και πέρα, εμείς είχαμε μια σημαντική πολιτική ήττα. Είναι πολύ κακό πράγμα
να μην είσαι στη Βουλή. Σε μια βουλή που δυστυχώς κατά 80... Κύριε Στρατούλη, συγγνώμη σας, ρώτησε ο κύριος Τραβελάκης όμως κάτι. Νομίζω απάντησα ευθέως. Η δραχμή τελικά... Μα αυτό ήταν το ζητούμενο. Νομίζω σας είπα ευκρινώς ότι φαίνεται ότι δεν κάναμε κι εμείς ό,τι έπρεπε για να πείσουμε για την ρεαλιστικότητα, το χειροπιαστό, τη φερεγγιότητα και την αποτελεσματικότητα της εναλλακτικής μας πρόταση. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Υπήρχε πρόγραμμα, αλλά έπρεπε ίσως και εμείς να δώσουμε περισσότερη υπομονή. Διαστρεβλώνονταν και από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, θεωρώντας μας κόμμα της δραχμής, ενώ είχαμε πει ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός μας η δραχμή. Εμείς αυτός ο σκοπός μας είναι να φύγουμε από τα μνημόνια, να εφαρμόσουμε αναπτυξιακό σχέδιο και από εκεί και πέρα, σαν εργαλείο, θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό το πράγμα για να φτάσουμε στο στόχο μας και να εφαρμόσουμε την πολιτική μας, την αναπτυξιακή, που όπως αποδείχτηκε η Ευρωζώνη δεν αφήνει να εφαρμοστεί μια τέτοια πολιτική, νομίζω το είπα. Εκτός από την δραχμή, εκτός από την δραχμή, ο Πρωθυπουργός σας είπε επανειλημμένος τι ζητήσατε και δεν το έκανα. Στάση πληρωμών θέλατε, στάση πληρωμών έκανα. Δημοψήφισμα θέλατε, δημοψήφισμα έκανα. Ρίξη κάναμε. Μήπως δεν υπήρχε άλλη επιλογή και κάνατε λάθος. Δεν μετανιώνετε. Μήπως μετανιώνετε για τη διάσπαση αναδρομικά βλέποντας και το αποτέλεσμα. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή στα μνημόνια. Ρωτάω. Δηλαδή η μοίρα του λαού μας είναι τα μνημόνια. Είναι η λιτότητα, είναι η ανεργία, είναι η υποτέλεια, όχι. Είναι η αυστηρή, εξοντοτική, ταπεινωτική εποχή από τους δαγιστές της αγοράς. Πείτε όμως, δεν απαντήσατε ποτέ όμως στον Πρωθυπουργό, ποια ήταν η εναλλακτική. Την εναλλακτική δηλαδή, όταν, σας την είπα πριν, όταν, θα την είπαμε και προεκλογικά. Όταν αποκάλυψε στέλεχός σας ότι δεν είχατε λεφτά, δεν γινόταν συμφωνία. Δεν υπήρχε στέλεχός μας, ούτε, καμία σχέση. Όχι δικό σας. Από το οικονομικό επιτελείο ήταν της κυβέρνησης. Είπε κάποιος, κύριε Στρατούλη, ότι αν δεν γινόταν συμφωνία, δεν υπήρχαν χρήματα, άκουσα, ούτε για τη χλωρίωση του νερού της Αθήνας από το Μόρνο. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίζατε, που είναι στοιχειώδες, λοιπόν, μια στοιχειώδης καθημερινή ανάγκη. Δεν λέω τώρα για τις τράπεζες, ότι δεν είχατε ετοιμαστεί για δελτίο στα καύσιμα που ζητούσατε και δραχμή. Κατά τη γνώμη μας, αυτά τα είπαν κάποιοι από το οικονομικό επιτελείο, οι οποίοι δημιούργησαν και ένα κλίμα που να διευκολύνει την υποχώρηση, το συμβιβασμό και τη μετατροπή του περήφανου όχι του ελληνικού λαού στα μνημόνια. Το περήφανο όχι του ελληνικού λαού στα μνημόνια το μετέτρεψαν σε ταπεινωτικό ναι. Από εκεί και πέρα, όλα όπως είπε ο κύριος Κρούγκμαν, ατένισε τον γκρεμό. Και σας λένε τι θα κάνετε, δεν πρέπει να κάνετε πίσω όταν ταινίζει τον κρεμό και σκύβει να κοιτάξει παρακάτω. Και δεν απαντάτε. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Κρούγκμαν. Τώρα βλέπετε. Που είναι και νομπελίστας. Είπε ότι η Ελλάδα. Στον Κρούγκμαν βρίσκεται επιχειρήματα τώρα. Σε όλους μπορώ να βρω επιχειρήματα. Και μάλιστα αν είναι και πολύ ευρύτερη από εμάς. Είναι φιλελεύθερο. Λέω, ναι, το ξέρω, αλλά και αυτός είπε ότι η Ελλάδα σε εκείνη τη φάση είχε κάνει τα πάντα που έπρεπε να κάνει προκειμένου να έχει και εναλλακτική λύση για δικό της νόμισμα. Το μόνο που δεν έκανε είναι να εφαρμόσει αυτή την εναλλακτική λύση. Κύριε Στρατούλη, μήπως... Και έκανε όλα τα άλλα που ήταν επώδυνα για τον ελληνικό λαό. Μήπως... Και τράπεζες έκλεισαν και έλεγχος κεφαλαίων έγιναν και δυστυχώς τελικά και επώδυνη συμφωνία έγινε. Και μια εικόνα ιονίου διαρχίας. Λέω ότι την ασυνήθιστη εικόνα στην κεντρική προεκλογική σας εκδήλωση να είναι βασική ομιλήτρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου και όχι ο αρχηγός σας, ο επικεφαλής σας. Όχι, αυτό το είχαμε αποφασίσει με πολύ συλλογικό τρόπο όλοι μας και είπαμε ότι την τελευταία εβδομάδα θα παίξουν ένα κεντρικό ρόλο στην επικοινωνιακή μας πολιτική εκτός από τον Παναγιώτη Ραφαζάνη που ήταν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο πρόεδρος και ο Μανώλης ο Γλέζος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι να κάνουμε, εμείς είμαστε ένα διαφορετικό κόμμα από τα άλλα, γιατί ένας διαφορετικός πολιτικός οργανισμός, είμαστε ένας οργανισμός στον οποίο συγκρότησαν 18 αντιμνημονιακές οργανώσεις της αριστεράς και κοινωνικά κινήματα και φιλοδοξούμε να μετατραπούμε σε ένα ευρύτερο μέτωπο, πολιτικό μέτωπο, αντιμνημονιακό, προοδευτικό, δημοκρατικό, πατριωτικό μέτωπο, με κύριο στόχο να ακυρώσουμε όχι μόνο το τρίτο μνημόνιο και τα προηγούμενα, αλλά και τα προηγούμενα, γιατί δεν δίνουν διέξοδο στη χώρα, δεν βοηθάνε τον ελληνικό λαό να βγει από τη σημερινή μιζέρια. Τώρα, νομίζω αυτή τη συζήτηση εμείς την κάνουμε, αυτή την περίοδο. Πάντως, βγήκαμε... όλοι στις ευρωπαϊκές χώρες. Με εθνικό νόμισμα εφαρμόζεται εξίσου πολιτική στήριξη του κεφαλαίου, δηλαδή πολιτική μνημονίου. Ναι, είναι... Δεν εφαρμόζεται μόνο στις χώρες με ευρώ. Είναι... Εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιες κατευθύνσεις εφαρμόζονται. Λοιπόν, είτε έχουν ευρώ, είτε έχουν εθνικό νόμισμα. Επομένως, ακούστε να δείτε, γιατί εμφανίζεται ένα μνημόνιο που πέφτει από τον ουρανό και όχι μια πολιτική στήριξη του κεφαλαίου. Γιατί συγκαλύπτεται ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Εγώ σας άκουσα με πολύ προσοχή.
πριν, είπε ότι έχετε αναγάγει σε πρώτο εχθρό την Μα δεν έχω αναγάγει σε εχθρό. Συνεχίζετε και μετά. Το δεύτερο. Θεωρούμε πραγματικό εχθρό, σας ξαναλέω, την άρχουσα τάξη, το κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο βαθμό που λέτε ότι ναι, είναι τώρα μιλάω εγώ. Και μιλάω και τελευταίο, μετά από 2,5 ώρες. Αν επιμένετε με αυτόν τον τρόπο να μην αφήσετε να μιλήσω. Στο απέναντι χαράκο. Ακούστε να δείτε. Ποτέ η λαϊκή ενότητα δεν είπε ότι είναι λύση η δραχμή και το εθνικό νόμισμα. Η λαϊκή ενότητα είπε ότι μπορεί να είναι κλειδί και εργαλείο εφόσον εφαρμοστεί ένα συνολικό αντιμνημονιακό προοδευτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Πού στην καπιταλιστική τώρα, ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα. Από τον καπιταλισμό στον καπιταλισμό δηλαδή. Τώρα μην μιλάτε πάνω μου. Δεν Εγώ δεν σα ενόχλησα και μιλάω και τελευταίο. Και αυτό οφείλετε να το σεβαστείτε. Σύμφωνο. Και ειδικά τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, λέω. Ότι, γιατί με την ίδια λογική θα μπορούσα να πω και εγώ, αφού το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ότι δεν υπάρχει σήμερα λύση, ούτε αν χρησιμοποιείς το εθνικό νόμισμα με μια αντιμνημονιακή, προοδευτική, αναπτυξιακή πολιτική, λύση θα υπάρξει όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πάρει 51% Όχι. να βγάλει την Ελλάδα από την το ευρώ. Του ναι, αφήστε έτσι, να το πω. Να βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ και το ευρωζώνη και τότε θα υπάρχει λύση. Άρα είναι σαν να λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, τότε ζήστε σήμερα με το ευρώ και με τα μνημονιά του. Αυτή τη λογική δεν την υιοθετούμε. Εμείς θέλουμε λύση σήμερα, τώρα που ζούμε και όχι στην αυριανή ζωή. Να κλείσω. Εμείς είμαστε σε μια φάση και αναστοχασμού, να δούμε τι έφταιξε. Δεύτερο, είμαστε σε μια φάση που αυτή τη συζήτηση την κάνουμε ταυτόχρονα με συμμετοχή, με δημοκρατία, με εξωστρέφεια, με προσπάθεια συμμετοχής στους αγώνες και το επόμενο διάστημα είμαστε προσανατολισμένοι να πάρουμε και πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά να συμμετέχουμε και να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε κοινωνικούς και λαϊκούς αγώνες, κυρίως για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του τρίτου μνημονίου, να στηρίξουμε τους μισθούς, να στηρίξουμε τις συντάξεις, να στηρίξουμε τις δημόσιες κοινωνικές δαπάνες για υγεία, παιδεία και κοινωνικές πολιτικές και να βάλουμε και να ανακόψουμε τις φορομπηκτικές πολιτικές σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Παραμένει κεντρικός μας στόχος να μην περάσουν οι εφαρμοστικοί νόμοι. Θα δώσουμε τη μάχη στους δρόμους για αυτό το πράγμα μαζί με το λαό που όταν μάθει, διαισθανθεί, δει τις συνέπειες από αυτά τα πολύ επώδυνα μέτρα του τρίτου μνημονίου είναι σίγουρο ότι θα αντισταθεί, θα βγει στους δρόμους, θα αγωνιστεί και συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στα μνημόνια για μια άλλη πολιτική αναπτυξιακή, για μια Ελλάδα, για μια Ελλάδα με ανάπτυξη, μια Ελλάδα με δημοκρατία, μια Ελλάδα χωρίς υποτέλεια που νομίζουμε ότι ταιριάζει και στο λαό και στην νεολαία. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι και εμείς έγκαιρα δεν κάναμε αυτό που πρέπει ώστε έναν κόσμο ολόκληρο ο οποίος στράφηκε στην αποχή, να τον πείσουμε ότι η αποχή δεν είναι λύση, ότι ενισχύει τα κόμματα που ψήφισαν τα μνημόνια και ότι όπως είπε ο πολίτης πριν που μίλησε και τον άκουσα με πολύ σεβασμό και περίσκεψη, λέει δεν ψήφισα, έκανα αποχή για να μην συμβάλλω να βγει μια βουλή με 82% κόμματα που θα ψηφίζουν μνημόνια και εφαρμοστικούς νόμους μνημονίων. Δυστυχώς η αποχή, ανεξάρτητα από προθέσεις, οδήγησε στο να βγει μια βουλή με 88% βουλευτές κομμάτων που θα ψηφίζουν τέτοια αντικοινωνικά και αντιλαϊκά μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους. Δεν βοηθάει δυστυχώς η αποχή. Ευχαριστώ, βοηθάει άλλες λύσεις και άλλες καταστάσεις. Αλλά και εμείς οφείλαμε να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατό να πείσουμε όλο αυτόν τον κόσμο και να έρθει στην κάλπη να ψηφίσει θετικά υπέρ της λαϊκής ενότητας. Σας ευχαριστώ. Μία πολύ σύντομη ερώτηση και πολύ σύντομη απάντηση προς τον κύριο Κακλαμάνη και μετά προς τον κύριο Παπαδημούλη. Μου στέλνουν κάποια tweet που είχατε κάνει παλιότερα. Όπου... είναι παλιό, πρόσφατο είναι, πριν 15 μέρες. Και σε αυτό μιλάτε για τους χιλιάδες μετανάστες στα νησιά και μιλάτε για επέλαση Ισλαμιστών στα νησιά. Κατευθυνόμενη απόβαση, λέω. Κατευθυνόμενη απόβαση. Δεν και το έχω ακριβώς λόγω της πολιτικής. Και ρωτούν τέτοια μηνύματα πολιτικά όταν εκπέμπονται και μάλιστα από ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν ευνοούν τη ρητορία της Χρυσής Αυγής για το ακριβώς μεταναστευτικό. Εγώ έκανα πολιτικό σκεπτικό, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχήν είναι προσωπική μου άποψη. Και αναφερόμουν ότι λόγω της πολιτικής αστάθειας, υπό την έννοια ότι πάνε και αυτοί από εκλογές σε εκλογές στην Τουρκία, και ήταν οπωσδήποτε ντεσαβαντάζ για την κυβέρνηση 3 εκατομμύρια στη Μικρά Ασία, σπρώχτους από εδώ. Κάθισα όμως και σκέφτηκα και κάτι άλλο, το οποίο είναι επίκαιρο. Το 10% από αυτούς να μείνει στην Ελλάδα, γιατί κατά τις εκτιμήσεις όχι της υπηρεσιακής, της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου. Είναι 3 εκατομμύρια στις ακτές, δηλαδή 300.000. Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε εσείς που είστε κιόλας στρατιώτης πάρα πολλά χρόνια για να μην δείτε ούτε έναν βουλευτή χριστιανό σε ολόκληρη τη Θράκη. Κύριε Παπαδημούλη, έρχομαι σε εσάς.
έχουν απομείνει κάποιες κόκκινες γραμμές στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ρώτησε ο Λουκάς. Το λέω με μια λέξη. Απέμειναν κάποιες κόκκινες γραμμές. Ή θα δούμε στην πρώτη κόντρα που θα σας κάνει η Τρόικα, στην πρώτη πίεση, σε μια αξιολόγηση που δεν θα πάει καλά, να ξανακόβονται μισθοί και συντάξεις. Αυτό το απάντησε ο ελληνικός λαός χτες, κύριε Χατζηνικολάου, αρνούμενο στη θεωρία που αναπτύχθηκε από πολλές πλευρές του πολιτικού φάσματος, ότι από τη στιγμή που μετά από μια σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας υπέγραψαν ένα δύσκολο συμβιβασμό για να αποφύγουν το σχέδιο του Brexit, γίναμε όμοιοι με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αυτούς που έφεραν τα μνημόνια, που υλοποίησαν τα μνημόνια και προκάλεσαν όλη αυτή την οδύνη. Όχι, δεν είμαστε ίδιοι, ούτε στο πώς παλεύουμε, ούτε στο τι στόχους θέλουμε, ούτε στο πώς θέλουμε να μοιράσουμε τα βάρη. Από εκεί και πέρα, επειδή με ρώτησε για κάτι πιο συγκεκριμένο ο Λουκάς, γίνεται εντατική δουλειά που συνεχίστηκε ευτυχώς και στη διάρκεια της υπηρεσιακής, έτσι ώστε να περάσουμε με επιτυχία και χωρίς να χρειαστούν νέα μέτρα την πρώτη αξιολόγηση, γιατί αμέσως μετά έρχεται η δέσμευση που εξασφάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Τσίπρα, ότι θα έχουμε την πρόσθετη απομείωση του χρέους. Και εκεί θέλουμε. Καλά, αυτή υπήρχε η δέσμευση από το 12. Σας θυμίζω ότι το Δεκέμβριο. Ήταν διαφορετικό, γιατί κλείνονταν απόφαση Eurogroup. Και τώρα είναι μπλα μπλα. Επειδή εμένα ρωτήσατε. Μην το λέτε, μην το βάθουμε. Ήταν διαφορετικό, όντως. Σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το Δεκέμβριο του 2014, δύο χρόνια μετά από αυτήν την αναφορά, έλεγαν ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Ο κύριος Σαμαράς έλεγε το χρέος είναι βιώσιμο και εμείς θα ζητήσουμε πιστοποιητικό βιωσιμότητας. Ενώ εμείς λέγαμε το χρέος δεν είναι βιώσιμο και θα διεκδικήσουμε μείωση. Και λέω τώρα. Αλλά αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αν ο κύριος Σαμαράς ξέχασε το 2014, εμείς, λοιπόν, αυτό που είχε κερδιθεί το 2012 είναι άλλη υπόθεση. Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε σε αυτή τη μάχη και από τα κόμματα που επέλεξαν να μας αντιπολιτεύονται δικαίωμά τους την ευρύτερη δυνατή στήριξη αυτού του εθνικού στόχου, ούτως ώστε αυτή η μείωση να είναι η ουσιαστικότερη. Και κατά τα άλλα, εάν καταφέρουμε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, την ατιμορρυσία των ισχυρών, να μαζέψουμε κανένα φράγκο όπως όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη από τις περίφημες λίστες Λαγκάρ, Φαλτσιανή κτλ. Τότε μπορούμε. Τότε μπορούμε, κύριε Χατζηνικολάου. Οι εκλογές τελειώσανε, κύριε. Μα δεν είναι θέμα, δεν σας σταμάτησε. Πάλι υποσχέσει. Άρα γιατί υποσχέσει μετά τις εκλογές. Δεν έχετε παρακολουθήσει. Την πήρατε την ψήφο. Λοιπόν, την πήρατε την ψήφο. Δεν χρειάζεται. Εμείς που κερδίσαμε τις εκλογές, είμαστε μετρημένοι, σοβαροί, δεν πανηγυρίζουμε και υπογραμμίζουμε ότι τα δύσκολα βρίσκονται μπροστά μας. Μάλιστα. Και θέλουμε αυτό το κράτος με το ρουσφέτη, τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, την ασυλία των ισχυρών, τη σπατάλη που αγόραζε υποβρύχια χωρίς τορπίλες, αεροπλάνα χωρίς πιλωτήρια, που ξόδευε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ για το πάρτι της Ολυμπιάδας, να αλλάξει. Γιατί έτσι μπορούμε να πετύχουμε άρση των capital controls, επαναφορά μια σταθερότητα στην πραγματική οικονομία και στα μέσα του 2016, γιατί οι πολίτες θέλουν βάσιμη ελπίδα με μετρήσιμα αποτελέσματα. Απάντηση να αρχίσει να μειώνει η ενέργεια. Αν θέσατε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έδωσε ο κ. Παδημούλης. Εγώ θα του θυμίσω τι είπε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος την περασμένη Πέμπτη στο Market Watch. Το θυμάμαι σε εισαγωγικά. Φοβάμαι ότι οι εχθρικοί πιστωτές στην πρώτη αξιολόγηση, τώρα, την άλλη εβδομάδα, θα βάλουν τόσο ψηλά τον πύχη που θα καταστεί ανέφικτη η ολοκλήρωσή της και δεν θα περάσουν στο επόμενο στάδιο που είναι η συζήτηση για το χρέος. Το είπε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος αυτό. Ωραία, μου προσθέτετε μια υπάρχουν ερώτηση, κόκκινες γραμμές. Γιατί στην ερώτηση του Χατζηνικολάου απάντησα, σας απαντώ και εσάς. Στην ερώτηση του Λουκά δεν απάντησα. Και στην απάντηση του Λουκά. Μα ήταν η ίδια. Να σας απαντήσω και στη δική σας. Επειδή παρακαλώ να ρωτάτε, μην κάνετε αξιολογήσεις. Ήταν η ίδια η λοιπόν, σας απαντώ. Αν έχετε κόκκινες γραμμές. Επειδή μπροστά μας έχουμε δύσκολα πράγματα, γι' αυτό ο ελληνικός λαός επέλεξε ως πρωθυπουργό τον Τσίπρα, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να τα παλεύει καλύτερα από ό,τι τα πάλευαν ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος ή θα τα πάλευε με η Μαράκης. Και επειδή ακριβώς αυτή η στόχη είναι δύσκολη και υπάρχουν δυνάμεις που επενδύουν στο σενάριο της σύντομης αριστερής παρένθεσης και θέλουν δια του ελληνικού λαού να στείλουν παραδείγματα και μηνύματα και στους Ισπανούς
και στους Πορτογάλους και στους Ιρλανδούς, τις άλλες χώρες του Μνημονίου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς θα συνεχίσουμε, παρά την αντιπολιτευτική σπουδή ορισμένων κομμάτων, σε αυτά τα θέματα να διεκδικούμε πάντως την ευρύτερη δυνατή κούρεμα του χρέους. Από το προηγούμενο κούρεμα του χρέους, ο λαός έχασε, δεν κέρδισε. Λέω, από το προηγούμενο κούρεμα του χρέους, ο λαός έχασε, δεν κέρδισε. Σας ευχαριστώ όλους. Από το PSI. Όχι, κύριε Παπαδόπουλε, μην το κάνετε αυτό. 7 μήνες, ούτε ένα όνομα, ούτε ένα όνομα από τη λίστα Λαγκάρντ. Ούτε ένα. Όχι, είναι το ερώτημα των 7 μηνών. 7 μήνες. Ούτε ένα όνομα. Καμία αποτελεσματικότητα. Δεν σας βλέπω όμως να ανησυχείτε τι έγινε επί προηγούμενης κυβέρνησης. Καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε και απόψε το ενικός. Καλό ξημέρωμα.